Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Επιστροφή λοιπόν με Survivor. Survivor εδώ κλασικά. Survivor πάλι έγινε. Παιδιά, καταρχάς, η Ξένια γύρισε. Γύρισε Ελλάδα. Ναι, και έβγαλε φωτογραφίες. Πήγε και ο Άρης εκεί να την πάρει. Όλοι οι ρεκ, τέλος πάντων η παρέα των ρεκ, πήγαν εκεί πέρα. Την πήρανε. Να ρωτήσω κάτι. Λέω να θες να πάμε ένα τηλέφωνο τον Άρη έτσι. Ε? Όχι. Γιατί? Όχι απρογραμμάτιστα. Όχι απρογραμμάτητα, να τον κανονίσουμε αν είναι να μας μιλήσει αύριο. Να κάνουμε live μετάδοση για να τον προσκαλέσουμε στο Instagram. Κάτι θα το κάνουμε. Λοιπόν, για πες. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Όλοι πήγανε γυρίσανε θεομαυρισμένοι. Δηλαδή αραπάκια, να τα πούμε έτσι. Η Ξένια τι έβαζε αντιλιακό στην παραλία στον Αηδομήνικο, γιατί δεν έβαζε, κοίτα εδώ, λευκή. Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι και η καταγωγή της τέτοια που έχει λευκό δέρμα, βρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν είναι και από το Twilight που ήταν κατάλευκη οι βρικόλακες, αλλά δηλαδή πραγματικά, δείτε εδώ πέρα ρε παιδιά, γίνεται λίγο ένας πανικός. Όλοι γύρισαν κατάμαυροι και δηλαδή όλοι ήταν καλοψημένοι και βγήκε λίγο medium η Ξένια. Δεν καθόταν πολύ στον ήλιο. Και προσπαθούσε κιόλας, δηλαδή κάθε φορά στα αγωνίσματα την βλέπαμε ότι έβγαζε, κατέβαζε λίγο τον μπλουζάκι. Να κάνουμε λίγο τηλεθέαση, ρε παιδιά, λίγο να δούμε, 2-3 πράγματα να δείξει. Όχι, για να μην τις κάνει, ξέρεις, το μαύρισμα. Τις γραμμές που έχει κάνει στην Τίνα. Ναι. Μάλιστα. Στο χθεσινό επεισόδιο, λοιπόν, η τηλεθέαση. Βασικά το Survivor έχει αρχίσει να πέφτει, θέλω να σας πω έτσι. Εκεί που είχε σιγουράκι το 35%, τώρα έχει σιγουράκι το 29% στο γενικό σύνολο πάντα. Χθες, λοιπόν, η τηλεθέαση αναλυτικά στο γενικό σύνολο, το Survivor πρώτο με 29,9%, το Tatouage 26,6%, το Masterchef 21,5%, το Soysu 21,1% και το Hell's Kitchen 9,3%. Από την άλλη, το λεγόμενο δυναμικό κοινό το 15,44%. Το Survivor το έβγαλε πρώτο με 32,4%, τουλάχιστον μένει στο ποσοστό που είχε με το δυναμικό κοινό. Το Masterchef 27,1%, το Tatouage 22,6%, το Soysu 20,9% και το Hell's Kitchen 11,7%. Ανέβηκε λίγο το Hell's Kitchen από το εξάρι που έκανε. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Είχε Hell's Kitchen χτες, παιδιά. Ναι. Σε επανάληψη. Α, σε επανάληψη. Εγώ θέλω να σου πω το εξής όμως. Έτσι. Mm-hmm. Οι παίκτες που είχαν μπει ότι θα μπουν, από πού έρχονται? Από την Ανταλουσία. Ακόμα περιμένουμε να μπουν δύο παίκτες στους διάσημους και δύο παίκτες στους μαχητές. Από πού έρχονται? Από τα βάθη. Εντάξει τώρα, τα κοιτάνε όλες. Από κοιτάνε τα βάθη όλες της τζούγκλας, του παραμέτρους οι Καντίσεβδα. Λοιπόν, κοιτάνε όλες τις παραμέτρους να δουν ποιος πουλάει, φαντάζομαι, για να ανεβάσει τα νουμεράκια, τι θα πρέπει να κάνουν, όλα αυτά. Τι έπαθε το κορίτσι, η Ντάρια Ντουρόβνικ. Η Ντάρια Ντουρόβνικ, παιδιά, εντάξει, κατέρευσε on camera. Ντουρόβνικ, τέλειο. Ντουρόβνικ. Κατέρευσε on camera, ξέσπασε σε κλάματα. Διότι το έπαθλο της επικοινωνίας είναι ίσως το πιο σημαντικό για τους παίκτες του Survivor. Η Ντάρια, λοιπόν, δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα πριν το αγώνισμα. Αυτή, φέτος, θέλω να σας πω ότι όλοι πέρυσι τους είχαμε δει να κλαίνε κατά τη διάρκεια του επάθλου και μετά το έπαθλο. Έτσι. Τώρα κλαίνε από πριν. Σου λένε κάνουμε και λίγο επικοινωνία, γιατί άμα τώρα κλαίνε, μετά τι θα κάνουν, θα χτυπιούνται κάτω στην άμμο. Σαν τις πεταλίδες. Η Ντάρια, λοιπόν, δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα πριν το αγώνισμα. Το κλασικό τραγούδι. Όχι, μια πεταλίδα. Πώς λέει? Βρήκα ένα βράχο γεμάτο. Και κάνω και κοιτά. Κάνω και χορευτικό, βάζω καλά γύρω. Βρήκα ένα βράχο. Κάντε λίγο, κάντε λίγο. Λοιπόν, καβρικά ένα πράγμα. Καθώς της λείπει πάρα πολύ η οικογένειά της. Λέει η Ντάρια τώρα, μου λείπουν πάρα πολύ η δικιά μου. Σήμερα έχουμε αγώνισμα που έχει το πιο σημαντικό έπαθλο για μένα. Την επικοινωνία. Το κάνω με προφορά, Ντάρια. Αν είχες λίγο χιούμορ, κυρία Βάσο Κλαργίδου, από πίσω θα βάζεις χαλί το Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι στο γυαλό παντού Νιγλάρι. Αν είχες, που είναι και παραλιακό. Ταιριάζει με την Ντάρια. Έτσι. Λέει, και σήμερα έχουμε. Χειμώνα καλοκαίρι.
Τι χειμώνα, καλοκαίρι. Σήμερα έχουμε, λέει, αγώνισμα που έχει το πιο σημαντικό έπαθλο για μένα, την επικοινωνία. Θα ψάξω να το δει, την έχω κάνει. Όχι, θα βάλει άλλο όμως τώρα. Μου λείπουν απίστευτα. Α, βάλε το χαλί της Όλγας Λαθύρη που έχει γλάρους. Μου λείπουν λοιπόν απίστευτα οι δικοί μου και δεν έχει περάσει μέρα που να μην έχουν περάσει από το μυαλό μου. Του σκέφτομαι συνέχεια. Εύχομαι να πάρουμε το σημερινό έπαθλο για να αντικρίσω τα πρόσωπά του στι φωτογραφίε και να διαβάσω τα μηνύματά του. Να δω ότι είναι καλά, να δω κάτι από αυτού. Είναι σημαντικό για μένα γιατί μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω μέσα στο παιχνίδι, είπε η Ντάρια του Ρόβνικ. Κατάλαβε τώρα. Μάλιστα. Μα απολύουν. Εντάξει, να σου πω κάτι. 1,5 μήνα δεν έχει. Άμα αρχίσουν από τώρα να καταραίουν, να κλαίνε, να κάνουν, να ράνουν. Πέρα, παιδιά, κρατήστε μιλάμε το για λίγο. Πολύ κλάμα όμω. Κρατήστε το λίγο. Ναι. Στο τέλο λίγο. Καταλάβατε. Να έχουμε διηγηθεί όλη αυτή την πίεση που έχετε εισπράξει. Κοίταξε να δει τώρα. Τώρα. Πίεση έχουν πάρει πολύ. Γι' αυτό τώρα βγαίνει και η Μελίνα και κάνει πανικό στου. Στους η Μελίνα πιέζεται λόγω του χαρακτήρα της. Δεν είναι χαρακτήρας αυτός τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο χαρακτήρας της Μελίνας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Έτσι μιλάει. Μάλιστα. Ωραία. Να πάρω και τα στρογγυλά τα γυαλάκια. Γιατί με κοιτάς με γουρλωμένα μάτια μου, ρε. Γιατί βάζω καναργύρο, γιατί με τρομάζεις. Το πιο αστείο, γιατί με σκιάζεις. Το πιο αστείο είναι ότι τέλος πάντων... την προηγούμενη εβδομάδα, ένα πρωινό που βρέθηκα σε ένα μαγαζί στη Λαμία, πήρα καφέ στο χέρι. Τέλος πάντων, ήταν ένας παππούς εκεί, περίμενα εγώ τον καφέ. Ξέρεις πώς πιάνω τα μαλλιά μου εγώ πάνω και κότσο και τα λοιπά. Ναι, πάνω. Αυτό που είναι ο μπανανοκευτές που λέω. Ο μπανανοκευτές αυτός. Μου λέει ο παππούς, έλεγε με τον άλλον δίπλα. Αυτή δεν μοιάζει με το Survivor, τη Μελίνα. Την πια. Τη Μελίνα λέει από το Survivor. Μελινάκι με λανουράκι. Τη μοιάζω εγώ με τη Μελίνα. Λέω βρε παππού, λέω πού ξέρεις τη Μελίνα. Πώς δεν ξέρω, λέει, και τον αγόρι ξέρω και τη Μελίνα ξέρω, το βλέπω. Λέει μου αρέσει. Τα παιδιά αγωνίζονται γιατί και εγώ ήμουν, λέει, αθλητής, λέει, στα νιάτα μου. Και... να τα. Άρχισε ο παππούς. Οπότε ξέρεις τι, εδώ στην τηλεθέαση που διαβάσαμε πριν. Είναι και ο παππούς αυτός. Είναι μέσα στο γενικό κοινό. Στο δυναμικό δεν φαντάζομαι ότι το είναι. Το 1544, όχι. Για να λες παππούς, όχι. Στο γενικό. Λοιπόν, έχουμε όμως τώρα την επιστροφή του Ηλία Γκότση, ο οποίος από προχθές επέστρεψε στην καθημερινότητα του Survivor έπειτα από την παραμονή του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα λοιπόν με τη Μελίνα, η επιστροφή του δεν φαίνεται να χαροποίησε κάποιους. Όπως τόνισε, κάποιοι δεν τον ρώτησαν καν πώς είναι η υγεία του. Σου λέει, α, ο Ηλίας Γκότση. Να σκαλά, τι γίνεται, όλα κομπλέ. Είδα πρόσωπα, λέει, που πραγματικά χάρηκαν και με ρώτησαν μέσα από την καρδιά τους για το πώς είναι τα πόδια μου. Mm-hmm. Τα πόδια. Πόδια. Η Μελίνα, ο Χάρης, η Βιργινία είναι τα παιδιά που είμαι πιο κοντά, πάντα μου δίνουν δύναμη. Άλλοι τον υποδέχτηκαν με χαμόγελα. Τον ρώτησαν για την υγεία του. Άλλοι ήταν λίγο πιο αδιάφοροι. Μπορεί ίσως κάποιοι να μην τον ρώτησαν και τίποτα, είπε η Μελίνα με το εξά. Μάλιστα. Και με αυτά παίζει και με αυτά, τίποτα μεταξύ της Μελίνας και του Ηλία. Η Μελίνα έχουμε τους στέλνει όλους. Τέτοιο κάτι. Η Μελίνα τους στέλνει όλους, δεν είναι κάτι. Α, είναι σαν, τη... ναι. Σαν την ξανθιά στο τέτοιο. Στο πάρο. Ναι, το γνωρίζουμε. Δεύτερος γύρος. Πρώτο. Α! Να μην σε έχουμε στο γήπεδο σήμερα με μαγιό να το κάνεις αυτό. Λοιπόν. Το μαρτίνο και το καλαπόδι. Το μαγιό, ξέρεις, έτσι αυτό που είναι πορδοκόφτης από πίσω. Λοιπόν, το είπα. Η Μαρία Σαμαρινού, λοιπόν, Σαμαρίνου μάλλον, μίλησε στο Survivor Πανόραμα. Να πάμε έτσι λίγο με Survivor στον Θανάση Περιβολιώτη. Η Μαρία Σαμαρίνου, λοιπόν, αποκάλυψε τα πάντα για την οικειοθελή της αποχώρηση και λέει η Όλγα. Ναι, ήταν το πρώτο πρόσωπο που εκμυστηρεύτηκα τη σκέψη μου να αποχωρήσω. Τζέτζελε. Στην αρχή δεν συμφωνούσε, λέει, στενοχωρήθηκε. Μετά κατάλαβε τους λόγους και μου είπε πως θα με στηρίξει ό,τι και αν αποφασίσω. Έβαλε και τα κλάματα, το σημειώνει. Σου λέει, έπεσε ένα δάκρυ. Κύλησε. Υπήρξε μια υγρασία παραπάνω στον Άι Δομήνικο. Περάσαμε δύσκολα, λέει, μια εβδομάδα. Πρώτα μίλησα με την ομάδα και μετά με την παραγωγή. Δηλαδή δεν πήγε μόνη της έναν κυριούλη της παραγωγής. Ει, κύριε, θέλω να φύγω. Όχι. Ει, θα το συζητήσω πρώτα με τα παιδιά. Star Sports. Star Sports, με τον Θανάση Περιβολιώτη. Πάμε να τα ακούσουμε. Okay.